Προχθές Κυριακή το ξενοδοχείο Άικος έκανε μια πολύ σπουδαία δωρεά στην ομάδα διάσωσης εθελοντών του Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, που έχει βέβαια έδρα το νησί μας. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το όχημα που παραλάβατε? Ναι, όντως το ξενοδοχείο Άικος, ο Όμιλος Άικος, έκανε μια σπουδαία δωρεά προς την ελληνική ομάδα διάσωσης, το παράρτημα της ΚΟ. Πρόκειται για ένα τετρακίνητο όχημα 4x4, σαν ναβάρα είναι, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες όσον αφορά το δασοφύλαξη, τη δασοπυρόσβεση και ό,τι έχει να κάνει με τον ορεινό όγκο, δύσβατες περιοχές, για να μπορούμε να συνδράμουμε αποτελεσματικότερα με τους εθελοντές μας. Πόσο σημαντική είναι η συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις εθελοντικές δράσεις, κατά τη γνώμη σας? Κυρίως από εθελοντικές χορηγίες ζούμε ως οργάνωση. Δηλαδή όλα αυτά είναι όλα δωρεές, αυτοκίνητα, σκάφη. Βέβαια έχουμε και ένα ταμείο το οποίο τα μέλη με κάποια συνδρομή, με λαχιοφόρο αγορά, συνδράμουν και οι πολίτες, αλλά γενικότερα είναι όλα από δωρεές και μπορούμε και καλύπτουμε έτσι τις ανάγκες που απαιτούνται, όσο γίνεται δηλαδή, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες. Ξέρετε, το θίγω γιατί είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε συγχαρητήρια στους ανθρώπους που αποφασίζουν να επενδύσουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για να προσφέρουν είτε οχήματα είτε άλλον εξοπλισμό σε ανθρώπους που δίνουν πραγματικά μάχη με αντίξωες συνθήκες. Πιστεύω ότι λιθαράκι-λιθαράκι χτίζεται αυτό που θέλουμε να κάνουμε και όντως έχει αποδειχθεί ότι με την προσπάθεια, ατομική προσπάθεια και ομαδική προσπάθεια έχουμε τεράστια αποτελέσματα. Το νησί της ΚΟ είναι πολύ δραστήριο νησί και έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα όλοι μαζί. Τώρα εδώ που βρισκόμαστε πλησίον του Χριστού Γυμναστηρίου ΚΟ, ήδη βλέπουμε και τον απεινιδωτή ο οποίος είναι εκεί πέρα. Υπάρχουν σε πολλά σημεία απεινιδωτές και αυτό ήταν μια προσπάθεια η οποία είχε ναι μεν το χρόνο της, αλλά τελικά δικαιωθήκαμε στο αποτέλεσμα. Θα θέλατε να μας πείτε περισσότερα και για τη δράση της ομάδας διάσωσης? Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με την περιοριστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία του Δήμου της ΚΟ. Δράσεις δασοφύλαξης, δασοπυρόσβεσης, ό,τι απαιτείται δηλαδή για την καλοκαιρινή περίοδο. Αναμένουμε να δούμε και αν θα έχει κάποιες δράσεις στα υποκράτεια, αθλητικές, πολιτιστικές, ώστε να κάνουμε κάποιες καλύψεις για να μπορέσουμε να δώσουμε το παρόν, μην τυχόν και χρειαστεί η συνδρομή μας. Το χειμώνα είχαμε τηλεμαθήματα, όπως όλος ο κόσμος, αναγκαστικά λόγω της πανδημίας. Παρ' όλα αυτά, σιγά σιγά θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στους φυσιολογικούς μας ρυθμούς. Τώρα, όσον αφορά τα εκπαιδευτικά, με τις δράσεις και έχουμε και με τα καινούρια παιδιά, την καινούρια σειρά που έχει έρθει, τους έχω πει ότι θα κάνουμε κάποια μαθήματα παράλληλα. Οπότε είναι όλα μαζί ταυτόχρονα. Καλοκαίρι είναι, πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά ξανά την Οίκος Άρια, τον Όμιλο Οίκος, για τη σπουδαία δωρεά αυτή που μας παρήχαν και θέλω να παροτρύνω και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, αν μπορούν να βοηθήσουν μια εθελοντική δράση, όχι απαραίτητα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, μια οποιαδήποτε άλλη δράση, ώστε να έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα στο νησί της ΚΟ.